Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Καντέλη να δούμε, Γιάννη, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με αιχμή την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης, Μάρκο, επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Διαφορετικά, είπε, θα πρέπει να δοθούν τα περιθώρια στις χώρες να ενεργήσουν μόνοι τους. Εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, η οποία έχει καθοριστεί για το τέλος Μαΐου. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή να επιβάλλει εμπάργκο στο φυσικό αέριο στην Ρωσία, καθώς εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ποσότητες που έρχονται από την Μόσχα για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε σε σένα. We need to break the link between gas prices and electricity prices. If we do not do that, we will impose a huge economic pain on our citizens and on our businesses. I would hope that we are able to do this at the European level. And we've discussed this already at the level of the Council. We will have an extraordinary Council towards the end of May, where I expect decisions to be taken in that direction. We need to mobilize European resources to help all member states address this. If this does not, for whatever reason, if this does not happen, it will be up to the member states to spend more money to support businesses and households. This is what we will end up doing in Greece. It will have fiscal implications. But I would hope that we can be able to do that, we will be able to do that at the European level. And my last comment on this, if we do not do this, we will allow the forces of populism in Europe to re-emerge stronger. Γιάννη Καντέλη, μηνύματα στη Μόσχα έστειλε ο Νίκος Δένδιας. Επανέλαβε την πρόθεση της Ελλάδας να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ειδικά για τα όσα έχουν συμβεί στην Μαριούπολη, όπου, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, δεν μας επιτρέπεται να πάμε για να μην δούμε όσα έχουν συμβεί εκεί. Θυμίζω ότι είχε προσφερθεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην μαρτυρική πόλη, Μάρκο. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Δεν είναι δυνατόν, ακούτε. Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να καταστρέφονται πόλεις και να σκοτώνονται άμαχοι εν ονόματι επίτευξης στρατιωτικών στόχων. Δεν είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον 20ο και στον 19ο. Δεν μπορούν να ερημώνονται πόλεις από βομβαρδισμούς. Δεν μπορούν να φωνεύονται άμαχοι από τακτικά στρατεύματα. Δεν μπορούν να έρχονται μισθοφόροι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της βαρβαρότητας. Η γραμμή πρέπει να είναι πλατιά.